Και πάλι κοντά σας στα μυστικά υγείας. Ο κορονοϊός πυροδότησε όχι μόνο μία υγειονομική κρίση, αλλά και μία νέα οικονομική κρίση. Μπορεί ο ιατρικός τουρισμός να ενισχύσει την εθνική μας οικονομία και να οδηγήσει σε ανάπτυξη? Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα θα απαντήσει ο πλαστικός χειρουργός, Δ. Αναστάσιος Βεκρής, επιστημονικός διευθυντής της διεθνώς βραβευμένης κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair Clinics. Καλώς ήρθατε, κύριε Βεκρή. Καλησπέρα σας, κυρία Μουσά, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Κύριε Βεκρή, είστε από τους επιστήμονες που πολύ νωρίς επισήμαναν τη σπουδαιότητα του ιατρικού τουρισμού. Μιλήστε μας για τη δική σας εμπειρία σε αυτό το τομέα. Είναι γεγονός ότι και εγώ προσωπικά και οι κλινικές μας, οι Advanced Care Clinics, δεν βλέπουμε τώρα σαν πρόκληση τον ιατρικό τουρισμό, σαν απάντηση, όπως είπατε, στην κρίση από τον κορονοϊό. Αλλά εδώ και χρόνια είμαστε πολύ ενεργοί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική μου εμπειρία που τα προηγούμενα χρόνια έχω εργαστεί και έχω πραγματοποιήσει μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε 20 και περισσότερες χώρες παγκοσμίως, εκτινόμενες από την Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, mm-hmm. μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες. Βεβαίως. Είναι κάποια βραβεία που έχετε κερδίσει. Και βέβαια, αν δεν κάνω λάθος. Στην πορεία το όνομά μας έγινε γνωστό mm-hmm. διεθνώς, με αποτέλεσμα να έρχονται αρκετοί ξένοι ασθενείς από διάφορες χώρες, mm-hmm. όχι μόνο από τις κοντινές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από πιο μακρινές και εξωτικές. Έχουν έρθει ασθενείς στην κλινική μας από τη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, την Νότια Αμερική, όπως η Βραζιλία, mm-hmm. Παναμάς, mm-hmm. Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Κίνα, από Ινδία. Από όλες τις χώρες του κόσμου. Από όλες τις χώρες του κόσμου, στην κυριολεξία. Αυτό μας οδήγησε να υποβάλουμε την υποψηφιότητά μας για τα συγκεκριμένα Medical Travel Awards του Διεθνούς Οργανισμού IMTJ, mm-hmm. όπου είχαμε την τιμή να βραβευτούμε επί τρία έτη, το 2016, 2017 και 2019. Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα mm-hmm. πολύ. Ως η καλύτερη διεθνής κλινική μεταμόσχευση μαλλιών. Αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ήρθε ως αποτέλεσμα συσσωρευμένης εμπειρίας και επειδή τα συγκεκριμένα βραβεία δίνονται σε κλινικές που έχουν συνολική παρουσία, καθώς εξετάζονται όλες οι πτυχές της δραστηριότητας, mm-hmm. κριθήκαμε ουσιαστικά έναντι των ανταγωνιστών μας που διεκδικούσαν το ίδιο βραβείο από διάφορες χώρες του κόσμου, σε όλα αυτά που συνιστούν μια επιτυχημένη σήμερα ιατρική οντότητα. Συγκεκριμένα, μάλιστα. στο marketing, στο κατά πόσο τα site μας και οι σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύγλωσσα, mm-hmm. Στον αριθμό των χειρουργείων που έχουμε επιτελέσει, στην πληθώρα των περιστατικών και την, αν θέλετε, γεωγραφική εξάπλωση και προέλευση των ασθενών μας, που όπως mm-hmm. σας είπα είναι ευρύτατη, μιλάμε για δεκάδες χώρες από όλη την Ιφίλιο, και φυσικά τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση από τους ασθενείς μετά από την επέμβασή τους και έχοντας πλέον και τα αποτελέσματά τους. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι που συνετέλεσαν ώστε να ακριθούμε από μια κριτική επιτροπή με δεκάδες ειδικούς του χώρου ως η καλύτερη χειρουργική mm-hmm. μεταμόσχευση μαλλιών διεθνώς. Mm-hmm. Και το ότι βραβευτήκατε τρία συνεχόμενα έτη νομίζω λέει πολλά. Προφανώς, ναι, μία βράβευση δεν μπορεί να είναι τυχαία, αλλά στο κάτω-κάτω μία βράβευση μπορεί να αποτυπώνει το momentum της στιγμής. Το να βραβευτείς mm-hmm. όμως επί τρία έτη σίγουρα δεν είναι τυχαίο, λέει κάποια πράγματα για την σταθερότητα που έχουμε σαν όμιλος και για την αφοσίωση που δείχνουμε στο να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Μάλιστα. Ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα πρέπει να πάρει η πολιτεία προκειμένου να στηρίξει τον ιατρικό τουρισμό? Θα έλεγα, χαριτολογώντας, να κάνει τα εντελώς αντίθετα από αυτά που κάνω τώρα. Αλλά επειδή αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει, mm-hmm. θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε επιτυχημένα παραδείγματα χωρών οι οποίες πρωτοπορούν στον ιατρικό τουρισμό γενικότερα. Έχουμε κάποια παραδείγματα στη γειτονιά μας. Η γειτονική μας Τουρκία, η οποία δεν θα λέγω ότι αποτελεί και ιδιαίτερα παράδειγμα προς μίμηση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, όπως ένα λαμπρό παράδειγμα ήταν η αντιμετώπιση της Ελλάδας στο συγκεκριμένο κομμάτι, και επιχαίρουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Η Ελλάδα λοιπόν αναδείχθηκε παγκοσμίως, σίγουρα στον χώρο της Ευρώπης, σαν μία από τις πρωτοπόρες χώρες που είχε την καλύτερη και πιο έγκαιρη αντιμετώπιση στο κομμάτι του κορονοϊού. Η Τουρκία θα έλεγα ότι είναι ουραγός, και αυτό είναι φανερό από τα στατιστικά.
Πλην όμως η Τουρκία, στο κομμάτι που λέγεται ιατρικός τουρισμός, έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό brand name. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, πρώτον, υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις για τον ιατρικό τουρισμό, που έχουν τη μορφή φόρα απαλλαγών, απαλλαγών από ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργία clusters που ουσιαστικά προωθούν σε διεθνή συνέδρια ιατρικά ή ιατρικών υπηρεσιών ή τουριστικών υπηρεσιών τη χώρα σαν τουριστικό προϊόν στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Υπάρχει σύνδεση αεροπορική με φροντίδα του κράτους με πάρα πολλές χώρες της υφηλίου. Αυτά τα πράγματα για τη χώρα μας δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι άγνωστα. Η όποια επιτυχία μας στο κομμάτι του ιατρικού τουρισμού προήλθε δυστυχώς αποκλειστικά και μόνο από ατομική, από ιδιωτική πρωτοβουλία. Με δικούς μας πόρους διαφημιζόμαστε στο εξωτερικό, με δικούς μας πόρους συμμετέχουμε σε συνέδρια είτε ιατρικού τουρισμού είτε διεθνή ιατρικά συνέδρια εκτός Ελλάδος για να προβάλλουμε την εργασία μας, να προβάλλουμε τα αποτελέσματά μας και το πακέτο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους δυνητικούς μας πελάτες. Εύχομαι να αποτελέσει η κρίση του κορονοϊού το έναυσμα για να δούμε λίγο πιο προσεκτικά το κομμάτι του ιατρικού τουρισμού και να υπάρχει αντίστοιχη μέρημνα του κράτους, τουλάχιστον στην πρόθεση προς τα έξω. Γιατί πραγματικά και το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδος είναι πολύ υψηλό επίπεδο και η χώρα σαν χώρα έχει ιατρικές και ξενοδοχειακές υποδομές που θα έλεγα ότι είναι πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με τις άλλες χώρες του κόσμου. Και κυρίως μπορούμε να συνδυάσουμε πολύ καλά το πολύ καλό και υγιεινό κλίμα της Ελλάδος, τις υποδομές που υπάρχουν και το άριστο ιατρικό έμψυχο δυναμικό, πολύγλωσσο προσωπικό, ανθρώπους που μιλάνε πάρα πολλές ξένες γλώσσες και μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους ασθενείς μας από το εξωτερικό. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ καλό πακέτο, πολύ θελεκτικό προς τα έξω, με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, πολύ καλά αποτελέσματα και κυρίως, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, να είναι και ανταγωνιστικές οι τιμές από πλευράς, σε σχέση μάλλον με το διεθνή ανταγωνισμό. Βέβαια, για να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνουν και πολλές αλλαγές στο κομμάτι του φορολογικού κόστους, των επιβαρύνσεων που υπάρχουν και των επιβαρύνσεων στην εργασία. Η επιβαρύνση στην εργασία, γιατί εδώ μιλάμε για κλινικές με περιεχόμενο ιατρικό, δηλαδή μιλάμε για γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό, γραμματιακό προσωπικό, μορφωμένοι άνθρωποι με πτυχία, με πολλές γλώσσες. Είναι λογικό ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι καλοπληρωμένοι, αλλά αυτό στην Ελλάδα ισοδυναμεί με ποινικό αδίκημα, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ισοδυναμεί με τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές, υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση και όλα αυτά, καταλαβαίνετε, λειτουργούν σαν αντικίνητρα για τους ανθρώπους αυτούς, τους ικανούς που έχουν γνώσεις, τους νέους, να ασχοληθούν με το αντικείμενο και για μας αποτελεί αντικίνητρο γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί από πλευράς τιμών με γειτονικές χώρες που όλα αυτά έχουν λυθεί προπολού. Με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές και κινητροδότηση για την αλλαγή εξοπλισμού, για την εγκατάσταση, για την ανάκτηση προσωπικού από την αγορά, για τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διεθνή φόρα ιατρικού τουρισμού. Όλα αυτά όμως, αν καταφέρει και γίνει ένα γενικό πλάνο από την κυβέρνηση που να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν ευχής έργο. Σίγουρα. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο τους αγαπημένους τηλεθεατές μας ότι μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους στα social media ή να καλούν στα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Γιατρέ, να ρωτήσω καταρχάς ποιες χώρες λειτουργούν ανταγωνιστικά στην Ελλάδα. Αναφέρεται προηγουμένως στην Τουρκία. Υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες που λειτουργούν ανταγωνιστικά? Θα σας πω, κυρία Μουσά, ότι ειλικρινά όλες οι χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, προσπαθούν να αποτυπωθούν στο χάρτη αυτού που λέγεται ιατρικός τουρισμός παγκοσμίως. Και δεν μιλάμε μόνο για χώρες, αν θέλετε, αναπτυσσόμενες του τρίτου κόσμου, από Ανατολής, της Ασίας. Μιλάμε για χώρες της Ευρώπης, μιλάμε για χώρες των Βαλκανίων. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες για τον ιατρικό τουρισμό, σας λέω, στην Αλβανία και στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Γίνονται σίγουρα μεγάλες προσπάθειες και έχουν προχωρήσει αρκετά χώρες όπως η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, όπου βέβαια τους βοηθάει και η εγκύτητα στις μεγάλες και πλούσιες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Εμείς από την πλευρά μας θα έλεγα ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ειδικά έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά την τοπογραφία, το χώρο που βρισκόμαστε. Καθώς αποτελούμε σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, της Μέση Ανατολής, των χωρών του Κόλπου, της Βόρειας Αφρικής, των Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα πριν, δηλαδή την εύκολη σύνδεση, τα κίνητρα, την ανταγωνιστικότητα στο κόστος των υπηρεσιών. Αν τα έχουμε αυτά, θεωρώ ότι έχουμε πολλά πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων ανταγωνιστικών χωρών. Με κυριότερο, ξέρετε ποιο, το έμψυχο δυναμικό. Μάλιστα. Το ελληνικό έμψυχο δυναμικό, είτε μιλάμε για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που είναι πολύ υψηλό επίπεδο, είτε μιλάμε σε επίπεδο στελεχών, γραμματεία, διοίκηση, οικονομικός έλεγχος. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σπουδές, περισσότερες στα ελληνικά πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά πολλές φορές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και κυρίως έχουμε νέα παιδιά που μιλάνε πολλές γλώσσες. Είναι ένα προσόν που, ξέρετε, ακόμα και μεγάλες χώρες της Ευρώπης υστερούν σε αυτό. Ακριβώς επειδή εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, εκ των πραγμάτων πρέπει να μαθαίνουμε και να μιλάμε ξένες γλώσσες για να μπορέσουμε να σταδιοδρομήσουμε. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο δικό μας χώρο. Πολύ ωραία. Κύριε Βικρή, πιστεύετε πως το υπάρχον νομικό πλαίσιο στηρίζει τις προσπάθειες για ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας? Τι θα προτείνετε επιπλέον, έχετε κάτι να προτείνετε? Όπως σας είπα και πριν, είναι ένα γενικό πλέγμα κανόνων και συνθήκων που καθιστούν σχεδόν απαγορευτικό ή, εν πάση περιπτώσει, δύσκολο το να αποτελεί η Ελλάδα ένα σταθερό και ανταγωνιστικό προορισμό για τον ιατρικό τουρισμό. Θα εστίαζα περισσότερο σε περιορισμούς που έχουν να κάνουν με τα κόστη, με την ανταγωνιστικότητα στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών και στη σύνδεση της χώρας με το εξωτερικό. Δευτερευόντως στο νομικό πλαίσιο, με την έννοια ότι τουλάχιστον για τους ανθρώπους που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από μόνη της είναι μια μεγάλη αγορά, δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος περιορισμός στο να μετακινηθούν και να λάβουν ιατρική φροντίδα στη χώρα μας. Μάλιστα. Εκεί που υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ναι, και θα έπρεπε ίσως να λειτουργούν καλύτερα οι διπλωματικές μας υπηρεσίες στο εξωτερικό, και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω αφορά γενικότερα τον τουρισμό. Δηλαδή, είναι ένα παράπονο, έχω ακούσει και εγώ ανθρώπους του τουρισμού, των ξενοδοχείων, των επιμελητηρίων, ναι, να εκφράζονται για αυτό το θέμα. Είναι η δυσκολία με την οποία οι υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βίζα για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή, ακόμα και πλούσιες χώρες του Περσικού Κόλπου, τα Εμιράτα, πρέπει να μπουν σε διαδικασίες με τις τοπικές ελληνικές προξενικές αρχές, που θα έλεγα είναι πολύ δύσκολες και μας δημιουργούν συχνά προβλήματα στο να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί στη χώρα μας. Κύριε Βικρή, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία στα Μυστικά Υγείας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να διαφωτίσαμε στο συγκεκριμένο θέμα τους τηλεθεατές. Εννοείται, όπως πάντα. Το λόγο έχει η Στέλλα Ψαραδέλη, η οποία θα σας θέσει τα ερωτήματα των τηλεθεατών μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βικρή, να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Στέλλα. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη μεταμόσχευση μαγιών? Η θέση της Ελλάδος, όσο και να φαίνεται περίεργο, στέκει πολύ ψηλά στην εκτίμηση έτσι, διεθνώς, και σε επίπεδο ασθενών και σε επίπεδο γιατρών. Δεν είναι τυχαίο ότι καλούμεθα επί σειρά ετών στα διεθνή συνέδρια, και όχι μόνο στο παγκόσμιο συνέδριο που είμαστε μέλη στην ISHRS, αλλά και σε κατατόπου συνέδρια. Προσφάτως ήμουνα στο Μεξικό, καλεσμένος της Λατινοαμερικανικής Ένωσης Χειρουργών Μεταμόσχευση Μαλλιών, ως επίτιμος ομιλητής, και ήμουν από τους ελάχιστους Ευρωπαίους που εκλήθησαν να μιλήσουν. Και όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη τιμή. Και αν δεν υπήρχαν και τα προβλήματα τώρα που προέκυψαν με τον κορονοϊό, είχαμε προσκλήσεις αντίστοιχες από την Εταιρεία Χειρουργών Μεταμόσχευσης Μαλλιών της Κορέας, συμμετοχή στα ευρωπαϊκά συνέδρια κλπ. Αυτό γιατί επί σειρά ετών αρκετοί Έλληνες γιατροί ξεχώρισαν στο κομμάτι της μεταμόσχευσης μαλλιών και ειδικά των νέων τεχνικών, της FUE. Αφετέρου δε, έχω την τιμή εγώ ίδιος και τα στελέχη μου στην Advanced Hair Clinics να έχουμε εκπαιδεύσει στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια περισσότερους από 20 συναδέλφους από διάφορες χώρες του εξωτερικού, από ευρωπαϊκές χώρες, από την Ασία μέχρι Αυστραλία και Χονγκ Κονγκ και μέχρι την Κεντρική Αμερική, την Κώστα Ρίκα και τη Βραζιλία. Πάντου, πάντου. Όχι επί τόπου φυσικά, οι άνθρωποι μας επισκέφτηκαν εδώ,
ακολούθησαν τα courses, την εκπαίδευση που παρέχουμε στις κλινικές μας. Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό τους, τις βοηθούς, τους νοσηλεύτριες. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να έχουν πλέον οι περισσότεροι επιτυχημένα ιατρία μεταμόσχευση μαλλιών σε όλες αυτές τις χώρες που προανέφερα. Και φυσικά δεν χάνουν ευκαιρία, αναγνωρίζοντας την προσφορά μας στην εκπαίδευσή τους, να μας καλούν να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση και στα τοπικά τους συνέδρια. Και όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς επειδή έχουμε αποκτήσει ένα όνομα, θα έλεγα πολύ καλό, στο κομμάτι των γιατρών, άρα στο πιο αναγνωρισμένο κομμάτι, έτσι αντίστοιχα, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε και μία ροή ανθρώπων, ασθενών, από διάφορες χώρες, όχι μόνο τις ευρωπαϊκές, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να έχουν μία μεταμόσχευση μαλλιών με καλά αποτελέσματα και ταυτοχρόνως σε πολύ καλύτερη τιμή σε σχέση τουλάχιστον με τις τιμές που ισχύουν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική. Σε χώρες δηλαδή, θα λέγαμε, τις πιο αναπτυγμένες, τις πιο πλούσιες χώρες, όπου οι υπηρεσίες αυτές είναι, θα έλεγα, αρκετά ακριβές. Άρα αποτελούμε ελκυστικό προορισμό για τους τουρίστες τελικά? Η Ελλάδα εξ ορισμού αποτελεί, θα έλεγα, ελκυστικό προορισμό για τους τουρίστες. Και στο κομμάτι το ιατρικό ιδιαίτερα, θα έλεγα ότι ο συνδυασμός του υψηλής στάθμης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το καλό κλίμα της χώρας, οι καλές υποδομές, συγκοινωνίες και νοσοκομιακές υποδομές, αποτελούν μεγάλα πλεονεκτήματα στον ανταγωνισμό της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες στον ιατρικό τουρισμό. Ειδικά για τη μεταμόσχευση μαλλιών, θεωρώ ότι είμαστε από τις κορυφαίες δυνάμεις και θα μπορούσαμε να παρέχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στους ασθενείς μας, από όπου και αν προέρχονται. Υστερούμε όμως ακόμη αν θέλετε, στην υποστήριξη από το κράτος και από επίσημους φορείς στο να κάνουν λίγο την έλευση των ανθρώπων αυτών στην Ελλάδα πιο εύκολη. Γιατί πιστεύετε συμβαίνει αυτό? Γιατί γενικά υπήρχε επί αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, αν θέλετε, και συνέπεια και της οικονομικής κρίσης, μία εσωστρέφεια και μία δαιμονοποίηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας γενικότερα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία, αν θέλετε, θεώρηση των πραγμάτων λίγο πιο κρατικιστική, λίγο πιο συγκεντρωτική, που ουσιαστικά να επιβαρύνει την εργασία με πολλούς φόρους, με μεγάλες ασφαλιστικές φορές. Πράγματα δηλαδή που κάνουν δύσκολο το κομμάτι του τουρισμού όλων των υπηρεσιών. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τον ιατρικό τουρισμό ξεκομμένα. Ξέρετε πολύ καλά ότι και ο συνεδριακός τουρισμός που θα μπορούσε η Ελλάδα να αποτελεί ένα προορισμό και έχει όλα τα φόντα, δεν είναι τόσο αναπτυγμένος όσο θα θέλαμε. Αυτά όλα είναι αλληλένδετα. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει ο τουρισμός, θα έλεγα, γενικότερα στην Ελλάδα. Το όνομα της Advanced Hair Clinics όμως ακούγεται παγκοσμίως. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, μια και γνωρίζετε, ποιοι είναι οι παράγοντες που κάνουν έναν ιατρικό τουρίστα να έρθει στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε. Μάλλον κοιτάξτε, Στέλλα, μια και μιλάμε στον ελληνικό. Στην Ελλάδα, έτσι. Η Ελλάδα για κάποια χρόνια έπασχε από brand name. Και έπασχε από brand name γιατί τα πρώτα χρόνια της κρίσης η Ελλάδα αδίκως, κατά τη γνώμη μου, ταυτίστηκε με τη χώρα που τίποτα δεν λειτουργεί, όπου κλέβουμε τα χρήματα των καλών Ευρωπαίων, όπου η οικονομία είναι χάλια κλπ. Υπήρχε, αν θέλετε, και αρκετή έτσι, κοινωνική αναταραχή. Αυτά συνέτειναν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 να μην υπάρχει κίνητρο ισχυρό για κάποιον να επισκεφθεί την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, με σταδιακά και με μεθοδική δουλειά, καταφέραμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ανετράπη αυτή η κατάσταση και σήμερα έχουμε ένα πολύ καλύτερο όνομα, γενικότερα θα έλεγα στην ιατρική, αλλά σίγουρα στο δικό μας το κομμάτι της μεταμόσχευσης μαλλιών, είναι αφενός μεν η παροχή πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, πολύ καλά αποτελέσματα. Και όλα αυτά ακριβώς επειδή είχε ενσκύψει μια μακροχρόνια οικονομική κρίση στη χώρα, σε συνδυασμό με ελκυστικό πακέτο τιμών για τον μέσο ιατρικό τουρίστα, προερχόμενο από αναπτυγμένες χώρες. Από κεντρική Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Οκεανία, χώρες της Μέσης Ανατολής. Ποτέ όμως δεν είναι μόνο η τιμή. Η τιμή, θα έλεγα, είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί κάποιος όταν επιλέγει ένα προορισμό σαν ιατρικό τουρισμό. Ή ακόμη και οι Έλληνες όταν επιλέγουν την κατάλληλη κλινική, τον κατάλληλο γιατρό για να κάνουν μια ιατρική υπηρεσία. Προφανώς η αποτελεσματικότητα μετρά, η ασφάλεια πρωτίστως. Και όλα αυτά έρχονται με ένα συγκεκριμένο τίμημα. Η πρόσφατη περιπέτεια με τον κορονοϊό
απέδειξε, αν μη τι άλλο, ότι τα πράγματα δεν είναι πολλές φορές όπως ακούγονται. Ισχυρές χώρες με πολύ ανεπτυγμένα συστήματα υγείας δεν λάβανε τα κατάλληλα μέτρα, δεν είχαν την κατάλληλη, αν θέλετε, αντιμετώπιση και υποδομή. Με αποτέλεσμα να έχουν πολύ δυσμενή αποτελέσματα σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία κατάφερε να σταθεί πάρα πολύ καλά, γιατί έκανε από την αρχή με σωστό timing οργανωμένα κάποια πράγματα. Αυτό, να ξέρετε, το έχουμε δει και εμείς εδώ και χρόνια στη δουλειά μας. Έχουμε πολύ καλύτερο όνομα και πολύ καλύτερα αποτελέσματα από κλινικές αντίστοιχα που μπορεί να βρίσκονται στο Λονδίνο, μπορεί να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ελβετία. Και είναι επιτυχία αυτό, έτσι. Βεβαίως είναι επιτυχία, αλλά για μας, ξέρετε, είναι αυτονόητο, γιατί εμείς όταν βαδίζουμε και εργαζόμαστε βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλων, όταν δίνουμε μεγάλη σημασία στον ποιοτικό έλεγχο, όταν έχουμε αναπτύξει τις δικές μας τεχνικές, τις οποίες μάλιστα, όπως σας είπα πριν, διδάσκουμε και σε γιατρούς από όλο τον κόσμο, είμαστε βέβαιοι για τα αποτελέσματά μας και είμαστε σίγουροι ότι είναι πολύ καλύτερα από πολύ πιο ακριβές κλινικές, από πολύ πιο προηγμένες θεωρητικά χώρες. Κύριε Βεκρή, είστε από τους πιο εξωστρεφείς επιστήμονες στον χώρο της μεταμόσχευσης μαλλιών και έχετε βραβευτεί βέβαια για την επιστημονική σας κατάρτιση σε αυτό το τομέα. Θέλουμε να μας εξηγήσετε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κλινικής Advanced Hair Clinics. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα θα έλεγα ότι είναι η δουλειά μας και τα αποτελέσματά μας. Πλην όμως, τα αποτελέσματα δεν έρχονται ποτέ μόνα τους. Αν λοιπόν είναι κάτι που μας ξεχωρίζει από μια άλλη κλινική μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη γενικότερα, είναι ότι έχω διαμορφώσει προσωπικά και συνεχίζω να διαμορφώνω, γιατί αυτά, ξέρετε, αλλάζουν, είναι πολύ δυναμικά τα πράγματα στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, ένα πρωτόκολλο, μια σειρά διαδικασιών που αφορά τη διάγνωση, το διαγνωστικό κομμάτι, το πώς έρχεται κάποιος σε εμάς για να λύσει το πρόβλημά του, πώς γίνεται μια σωστή λοιπόν διάγνωση, πώς γίνεται μια σωστή, αν θέλετε, κατεύθυνση στο τι πρέπει να γίνει, επιλογή δηλαδή του θεραπευτικού πλάνου, στην εφαρμογή των θεραπείων, είτε είναι συντηρητικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, είτε είναι χειρουργικές θεραπείες, μεταμόσχευση μαλλιών από καταστάσεις δύσκολων περιπτώσεων, και ένα πολύ επίσης ενδελεχές μετεγχειρητικό πρωτόκολλο με συντηρητική αγωγή για να υποστηρίξει το αποτέλεσμα μιας μεταμόσχευσης. Αυτά όλα γίνονται υπό το πλέγμα και υπό το πρίσμα μιας σειράς διαδικασιών, το ξαναλέω, που αποτελούν ένα ενιαίο πρωτόκολλο, το οποίο πρωτόκολλο αποτελείται από πάρα πολλά βήματα. Όταν τηρούνται όλα αυτά μαζί και σωστά, τότε έρχεται και το καλό αποτέλεσμα, όχι όμως σποραδικά και τυχαία, αλλά επαναλαμβανόμενα και συνέχεια. Πάμε να δούμε εξαιρετικά αποτελέσματα που ξέρουμε ότι μας έχετε φέρει. Όπως πάντα. Τεράστια αλλαγή. Ο κύριος δεν αναγνωρίζεται, νομίζω. Αυτό που δεν αναγνωρίζεται δεν είναι το κεφάλι. Το κεφάλι θα μπορούσε να δούμε ένα αποτέλεσμα πυκνό, με μια περούκα, με Photoshop ή οτιδήποτε. Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει κανένα Photoshop είναι το βλέμμα του ανθρώπου. Που βλέπετε έναν άνθρωπο παρετημένο, θα έλεγα, απογοητευμένο στη μία εικόνα και στην άλλη εικόνα έναν άνθρωπο ο οποίος με αυτοπεποίθηση, με χαμόγελο, κοιτά το φακό, ουσιαστικά κοιτά το μέλλον του. Έχετε αυτό, δίκιο, φαίνεται, δεν το παρατηρήσει κατευθείαν, αλλά φαίνεται κάνει μπάμα αυτό. Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα, να αλλάξει η αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Έχει κάνει στα μαλλιά ο κύριος μεταμόσχευση και στα μουσια, τι έχει κάνει? Όχι, στα μαλλιά. Στα μαλλιά, έτσι, ωραία. Για πάμε να δούμε επόμενο. Και εδώ το ίδιο. Νομίζω είναι κοινή συνισταμένη. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι το εξής. Επειδή και σαν άντρας και εγώ συμπάσχω και αυτή την κουβέντα την κάνω με όλους τους ασθενείς μου. Δεν θα έρθει κανένας, σπάνιο είναι η περίπτωση που θα έρθει κάποιος σε μένα για να βάλει μαλλιά για λόγους, αν θέλετε, υγείας γενικότερης. Γιατί πολύ απλά η γενικότερη υγεία δεν επηρεάζεται από την τριχόπτωση. Θα έρθει όμως με χαμηλή αυτοπεποίθηση, με στενοχώρια, με την αίσθηση ότι αυτό που βλέπω κάθε μέρα στον καθρέφτη δεν μου αρέσει, δεν με αντιπροσωπεύει, δεν είμαι εγώ. Ένας άνθρωπος μεγαλύτερος, γερασμένος. Θέλω να το ανατρέψω, να το αλλάξω. Αν λοιπόν αλλάζει κάτι στην πραγματικότητα, δεν είναι το οπτικό αποτέλεσμα μιας μεταμόσχευσης, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι το βλέμμα, είναι αυτό που λέω. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου ότι αλλάζει και εσωτερικά. Αλλάζει η εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Το οποίο πάλι είναι εμφανές και εδώ. Το βλέμμα του είναι. Θεωρώ ότι είναι κραυγαλαίο. Πιο κραυγαλαίο από το αποτέλεσμα στα μαλλιά είναι το αποτέλεσμα, το χαμόγελο που βλέπουμε και η αυτοπεποίθηση. Εδώ δεν βλέπουμε το χαμόγελο γιατί δεν έχουμε την άδεια, αλλά βλέπουμε μια φωτογραφία από πάνω. Τα αποτελέσματα όμως και εδώ μιλούν από μόνα τους. Και βέβαια.
Ο κύριος εδώ πάλι καμία σχέση στο αποτέλεσμα, είναι εξαιρετικό και πάλι. Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι για να επισημάνω με την ανάγκη για το μεταχειρητικό πρωτόκολλο της συντηρητικής αγωγής. Γιατί? Α, έχει παίξει ρόλο εδώ. Τεράστιο ρόλο. Mm-hmm. Όταν σε ανθρώπους με τέτοια ενδιάμεση αρρέωση τοποθετούμε μαλλιά ανάμεσα σε υπάρχοντα μαλλιά, αν δεν λάβουμε μέρημνα με τις μεθόδους συντηρητικής αγωγής που έχουμε στη διάθεσή μας, με το PRP, με την τοπική χρήση μινοξιδίλης και φιναστερίδης, να διατηρήσουμε τα υπάρχοντα μαλλιά, πολύ απλά σε μερικά χρόνια έχουμε απώλεια χάσει, των υπαρχόντων μαλλιών. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω σε όλα τα consultation και πολλές φορές αν κάποιος δεν το ασπάζεται, δεν προχωράμε στην επέμβαση. Εδώ βλέπουμε και γυναίκα. Βεβαίως, είναι μια κυρία με ένα εξαιρετικό στις αποτέλεσμα. Στις γυναίκες και αν είναι πρόβλημα αυτό. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Στις γυναίκες πολλές φορές δεν είναι η χειρουργική αντιμετώπιση η πλέον κατάλληλη λύση, αλλά οι συντηρητικές θεραπείες. Γιατί και τα αίτια δεν είναι τόσο σαφή. Δεν είναι μόνο η ανδρογεννητική αλλοπικία, μπορεί να είναι και άλλα αίτια, ορμονικά, περίεργες δίαιτες, διαταραχές του κύκλου που μπορεί να παίζουν ρόλο. Εδώ έχει γίνει μεταμόσχευση ή συντηρητική αγωγή? Εδώ έχει γίνει μεταμόσχευση και συντήρηση με συντηρητική αγωγή. Φοβερό. Και εδώ. Το ίδιο και εδώ. Είναι ένας νέος άνθρωπος που είχε χάσει αυτό που λέμε hairline, που αφορίζει το πρόσωπο. Το έχουμε ξαναφτιάξει. Εξαιρετικά. Πόσα πήγαινα. Χρόνια νεότερος? Ο συγκεκριμένος, επειδή ήταν νέο παιδί, μπέρδευε η εικόνα του πριν. Δηλαδή, η εικόνα που βλέπουμε μετά, αν βλέπαμε και τα μάτια, εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο, φυσικά τον έχω δει, είναι ένα νέο παιδί. Αυτό που μπέρδευε πριν ήταν ακριβώς επειδή είχε χαθεί το frame εδώ του μετώπου, είχε χαθεί η γραμμή μπροστινή. Έβλεπε ένα νέο πρόσωπο, αλλά ένα γυρασμένο κούτελο και δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο ετών είναι ο άνθρωπος αυτός. Έχουμε κι άλλο. Ωραία, έχουμε κι άλλο. Και εδώ η τρομερή διαφορά. Εδώ να πω ότι επιλέξαμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και με ένα άλλο κριτήριο. Όσο και να φαίνεται περίεργο, στη φωτογραφία την πριν έχει προηγηθεί μεταμόσχευση μαλλιών αποτυχημένη. Δηλαδή, αυτές οι λίγες σκόρπιες τρίχες. Έχει προηγηθεί μεταμόσχευση μαλλιών. Ναι, αυτές οι λίγες σκόρπιες τρίχες που βλέπουμε είναι από μια προηγούμενη επέμβαση. Και είναι κάτι που το συναντούμε αρκετά συχνά. Και αν θέλετε, είναι και ένας από τους λόγους που αρκετοί άνθρωποι είναι καχύποπτοι, φοβισμένοι όταν έρχονται σε εμάς για να πάρουν μια γνώμη. Γιατί έχουν δει τέτοια αποτελέσματα ή έχει συμβεί στους ίδιους να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Κατά καιρούς έχει περάσει σε ανθρώπους του παραϊατρικού χώρου ή ανθρώπους ασχέτων ειδικοτήτων ότι επειδή η τριχόπτωση αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ δημοφιλές αντικείμενο, ειδικά ανάμεσα στους άνδρες. Που δεν σταματάει και ότι ποτέ. Μπορούν, ας πούμε, να εσχροκερδίσουν και να βγάλουν πολλά χρήματα εύκολα με το να ασχοληθούν με το κομμάτι της αντιμετώπισης της τριχόπτωσης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία. Μια πολύ λεπτομερής τεχνική που εγγίζει τα όρια της μικροχειρουργικής, που έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και σε χιλιάδες την κυριολεξία ασθενείς για να διαμορφώσουμε τα πρωτόκολλα που έχουμε σήμερα και φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε. Δεν είναι επομένως τυχαία και δεν πρέπει να είναι τυχαία ούτε η επιλογή της κλινικής και του γιατρού που κάνει τη μεταμόσχευση, ούτε φυσικά να θεωρούμε ότι με κάποιες εξευτελιστικές τιμές που ακούμε σε κάποιες παραπλανητικές διαφημίσεις στην τηλεόραση ή στα social media, ότι με μερικές εκατοντάδες ευρώ μπορεί να γίνουν αυτές οι δουλειές που είδατε. Σε καμία περίπτωση. Αφορά μόνο Ελλάδα αυτό που μας λέτε τώρα ή αφορά και εξωτερικό? Όχι βέβαια. Θα έλεγα στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι αρκετά μικρότερο, αρκετά συμμαζεμένο. Υπάρχουν αρκετοί σοβαροί γιατροί, έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Υπάρχουν βέβαια και παρατράγουδα. Το πρόβλημα είναι κυρίως σε χώρες του εξωτερικού. Θα ανέφερα χαρακτηριστικά, γιατί είναι και γνωστό, δεν θα πω κάτι περίεργο, η γειτονική Τουρκία, όπου ουσιαστικά υπάρχει ένα πακέτο του τύπου ξενοδοχείο, διαμονή, διατροφή, μεταφορά από εκεί προς το αεροδρόμιο, ξενάγηση tour, θα βάλουμε και λίγα μαλλιά ενδιάμεσα και όλα αυτά στην προνομιακή τιμή, ξέρω εγώ, των 990 ευρώ, λέω τώρα παράδειγμα. Αυτό ακούγεται καλό για εκδρομή ενδεχομένως κοινωνικού τουρισμού, αλλά δεν είναι σοβαρή ιατρική. Και οφείλουμε να τα επισημάνουμε αυτά στον κόσμο. Δεν πρέπει να πιανόμαστε κορόιδα και αφελείς από υποσχέσεις που είναι παράλογες. Ο Φαλακρός θα γεμίζει δηλαδή μέσα σε μια συνεδρία μαλλιά, επισκεπτόμενος μία μέρα την Κωνσταντινούπολη και κάνοντας και τουρ στο Βόσπορο. Και όλα αυτά σε προνομιακές τιμές. Καταλαβαίνετε τώρα που το λέμε έτσι πόσο αστείο ακούγεται. Βεβαίως. Αφορά όμως θέμα υγείας, οπότε δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο έτσι ελαφρά την καρδιά να παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Πρέπει να κάνουμε λίγο την έρευνά μας πρώτα.
Άρα θα λέγατε ότι σας επηρεάζει αυτό ή σας έχει κάνει καλό, γιατί κάποιος έχει πάθει, έχει μάθει, οπότε επιλέγει πιο σοφά την επόμενη μεταμόσχευση. Θα πω το εξής. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, όντας γιατρός ο ίδιος, για το επιχειρηματικό κομμάτι της συγκεκριμένης ερώτησης. Ναι, επιχειρηματικά κάνει καλό, γιατί κάποιος που έχει καεί από μια τέτοια κλινική και από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, θα θέσει σε εμάς μετά να το διορθώσει. Δεν μπορώ όμως ως γιατρός και ως άνθρωπος να μην στενοχωριέμαι όποτε βλέπω νέους ανθρώπους να έχουν υποστεί τέτοιες συνέπειες, να έχουν εξαπατηθεί στην πραγματικότητα. Και δεν έχει σημασία αν εξαπατηθείς και αν έχεις ένα άθλιο αποτέλεσμα, αν έχεις πληρώσει λίγα ή πολλά λεφτά. Σημασία έχει ότι έχει τρωθεί η αυτοπεποίθησή σου και η εμπιστοσύνη σου στους γιατρούς και στο ότι μπορεί να βρεθεί μια σοβαρή επιστημονική λύση. Και αυτό, ξέρετε, είναι δύσκολο να αποκατασταθεί. Η τιμή πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το δευτερεύον. Το λέω και το λέω στους ασθενείς. Ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε την κατάστασή σου, να μην κυκλοφορείς έτσι, να μην έχεις πρόβλημα αυτοπεποίθησης. Εμένα αυτό είναι σαν γιατρό που με απασχολεί κυρίως. Και με αυτά τα πολύ σημαντικά έτσι, τελευταία σας λόγια, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βεκρή. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα χαρούμε να σας έχουμε πάλι κοντά μας, να γυρίσουμε πάλι στην Ιωάννα. Αγαπημένοι τηλεθεατές, άλλη μία εκπομπή γεμάτη μυστικά υγείας έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Εσύ, ως πότε θα στερείς τον εαυτό σου από τη χαρά της ζωής? Είσαι η χαρά της παρέας. Νέος, ωραίος, με γνωριμίες. Αλλά η αυτοπεποίθησή σου στον αδύρ. Αιτία, το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νέοι, άντρες και γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Η αρέωση των μαλλιών. Fantastic. Η μοναδική λύση για την άμεση κάλυψη της αρέωσης μαλλιών. Η μοναδική του σύνθεση επιτρέπει στις μικροσκοπικές ίνες κερατίνης να εισχωρούν στο τριχωτό του κεφαλιού, ακριβώς εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα, και να το καλύπτουν άμεσα. Επιλέξτε το χρωματισμό που σας ταιριάζει ανάλογα με το χρώμα των μαλλιών σας. Οι 5 διαφορετικοί φυσικοί χρωματισμοί που ταιριάζουν με κάθε χρώμα μαλλιών είναι το μαύρο, το καστανό ανοιχτό, το καστανό σκούρο, το ξανθό και το γκρι. Τι περιμένετε λοιπόν? Η λύση είναι εδώ και είναι στα χέρια σας. Ανακτήστε τη χαμένη αυτοπεποίθηση, αντιμετωπίστε τις προκλήσεις της ζωής με σιγουριά για την εμφάνισή σας. Κάντε τώρα δικό σας το απόλυτο προϊόν που καλύπτει την αρέωση μαλλιών άμεσα και με φυσικό αποτέλεσμα. Η λύση είναι στο χέρι σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 216 200 12 32 για να αποκτήσετε τις ίνες πύκνωσης μαλλιών Fantastic.